Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις και επίσημα θα διαρκέσουν έως και το τέλος Φεβρουαρίου με προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εμπόρων, μετά από μια σχετικά υποτονική γιορτινή περίοδο, αναμένεται η εκπτωτική περίοδος να δώσει νέα όθηση στις πωλήσεις και ο τζίρος του φετινού διμήνου να καταφέρει να κρατήσει τα μαγαζιά του ζωντανά. Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα είναι οι εκπτώσεις. Καλούμε τον κόσμο να έρθει, να επισκεφτεί τα μαγαζιά μας, να στηρίξει τη σαραϊκή αγορά. Πάντα μας στηρίζουν. Ελπίζω και φέτος να στηρίξουν τη σαραϊκή αγορά. Φέτος που έχουμε όλοι ιδιαίτερα οι έμποροι ανάγκη, γιατί δουλέψαμε αλλά πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες ήταν πολύ λίγες ημέρες. Δεν έπεσε πολύ χρήμα στην αγορά, έτσι. Όχι. Εγώ αυτά που εισέπραξα από τον καταναλωτή πλέον, να μιλήσω για τον καταναλωτή, ήταν ότι ζοριζόντουσαν και αργά τα πήραν τα χρήματα, αλλά και ζοριζόταν, ήταν το οικονομικό. Είχαν άλλες υποχρεώσεις να δαπανίσουν. Πάρα πολλές υποχρεώσεις, από ό,τι ακούγαμε. Και τώρα μπορούν να βρουν τα πάντα στη σαραϊκή αγορά. Υπάρχει πληθώρα προϊόντων, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε από άλλους όμορους νομούς για να πάνε να προμηθευτούν αυτά που θέλουν. Μπορούν να τα βρουν στην πόλη μας και υπάρχουν τα πάντα. Ό,τι ζητήσει κάποιος θα το βρει και σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Ο εμπορικός κόσμος προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να εκμεταλλευτεί τα ποσοστά των εκπτώσεων σε όλες τις κατηγορίες των ειδών, ενώ στις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων προς τους επαγγελματίες υπενθυμίζεται ότι σε κάθε ανακοίνωση περιμείωσης τιμής θα πρέπει να υπάρχει διπλή τιμή, δηλαδή πρώτα η αρχική και δεύτερον η εκπτωτική. Ναι, πάντα έτσι γίνεται. Στην αρχή είναι λίγο χαμηλότερες εκπτώσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς η σεζόν. Τώρα που θέλει κάποιος να προμηθευτεί, να μιλήσω για ρούχα δηλαδή, τα ένδυσης και υπόδεισης και να τα πάρει σε συμφέρουσες τιμές. Και έχει και περισσότερη πληθώρα προϊόντων τώρα. Στο τέλος θα απομείνουν λίγα, οπότε... Ναι, θα είναι καλύτερη τιμή, αλλά μπορεί να μην βρεις αυτό που ψάχνεις. Ακριβώς. Ήδη σπάζουν τα νούμερα τον πρώτο καιρό. Αν και στις εκπτώσεις φέρνουμε και κάποια συμπληρώματα, συμπληρωματικά, για να εξυπηρετηθεί το κοινό. Ναι, ναι. Τα εμπορικά καταστήματα στις Σέρρες θα μείνουν ανοιχτά μόνο την πρώτη Κυριακή, δηλαδή 14 Ιανουαρίου, και όχι την δεύτερη Κυριακή στις 21 Ιανουαρίου. Μόνο 14, γιατί και ρωτήσαμε και πάρα πολλά μαγαζιά, οι οποίοι μου λένε ότι ούτε την πρώτη Κυριακή θέλουν να ανοίξουν. Και εμείς βρήκαμε αυτή τη λύση να ανοίξουμε την πρώτη. Όποιος θέλει, δεν τον απαγορεύει κανείς να ανοίξει. Προαιρετικά πάντα είναι. Προαιρετικό θα είναι και τη δεύτερη Κυριακή. Ναι, προαιρετικό. Άρα δηλαδή και 21 του μήνα προαιρετικά όσοι θέλουν θα ανοίξουν. Βεβαίως, δεν υπάρχει κάποια τιμωρία, κάποια ποινή, μπορεί να ανοίξει κανονικότατα. Είναι για τις Κυριακές, γιατί εγώ το έψαξα και πιο στο βάθος για να δω, γιατί είναι δύο οι Κυριακές. Λοιπόν, η μία Κυριακή, όπως είπαμε, είναι για την Κυριακή της Πρωτοχρονιάς. Τη δεύτερη Κυριακή όμως την παίρνουμε διότι σταμάτησαν οι εκπτώσεις που κάναμε από 1 μέχρι 15 και επειδή σταμάτησε και ο νόμος ισχύει αυτός να μην γίνονται εκπτώσεις, ενδιάμεσες εκπτώσεις. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή την παίρνουμε από εκεί. Δηλαδή από τη δεύτερη Κυριακή που ήταν μετά τον Black Friday, μία από εκεί είναι η δεύτερη Κυριακή.